έντονες χιονοπτώσεις, αλλά και ένα μαγευτικό κατάλευκο τοπίο συνθέτουν το σκηνικό στο Τρόοδος. Χιονόπτωση και στις ημιωρινές περιοχές μέχρι το Παλαιχώρι και το Μονιάτι, με το χιόνι σε κάποια χωριά να φτάνει τα 5 εκατοστά. Είναι γύρω στα 49 εκατοστό μετά στην πλατεία Τρόοδους και στα 60 είναι στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδου στον Όλυμπο. Λόγω της χιονόπτωσης, κλειστά ήταν τα σχολεία στις κοινότητες Αγρού, Λεμίθου, Κυπερούντας, Πελενδρίου, Πλατρών και Τριμίκλινς. Από τις πρωινές ώρες έπιασαν δουλειά 3 εκχιονιστικά οχήματα. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο. Το ένα μηχάνημα μας, το ένα Unimor, πήγαινε Καρβουνά, Αγρόν, Παλαιχώρι, μέχρι το Παλαιχώρι και κάνουν επιστροφή με καθαρισμό της κοινότητας εγγύσης στον κύριο. Κατέβηκε, στράφηκε, πήγαινε προς Καγοπετριά. Εδώ στα Πρόδος, στα Πλατάνια, δίπλα το άλλο στον Πρόδρομο. Εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, οι εργαζόμενοι του Τμήματος Δασών και των Δημοσίων Έργων δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, ευκαιρία, μικρές δυνατές συνέπειες για τους των ορεινών περιοχών και τους οδηγούς που επισκέπτονται το χιονισμένο Τρόοδος. Το καλοκαίρι είναι πυροσβεστικά τα χειμώνα. Προσθέτουμε πάνω τα εξαπλιάζονται για να γίνουν εκχιονιστικά. Έχουμε προωθητές γεων με καδένες, τα οποία στην περίπτωση που έχουμε πιο πολύ χιόνι χρησιμοποιούνται και αυτοκίματα εφόσον μας τα ζητήσει το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Οι χειριστές των εκχιονιστικών οχημάτων λαμβάνουν νέες οδηγίες για καθαρισμό των δρόμων γύρω από την περιοχή του Τρόοδους. Οι χειριστές, το δύσκολο έργο τους αποτυπώνεται στην προσπάθεια αποχιονισμού που κάνει ο χειριστής. Μια προσπάθεια που ξεκινάει από νωρίς το πρωί και συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ. Ποια είναι όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χειριστές των εκχιονιστικών οχημάτων? Πολλές φορές ένα όχημα που δεν είχε αντιολισθητικές πάει σε ένα σημείο και μένει. Αυτόματα θα κλείσει η κυκλοφορία. Με έναν που έκαμε ένα λάθος. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που έχουμε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι με τα γερασμένα μηχανήματα μας. Ο εξοπλισμό μας που έχουμε, ειδικά από το αστυνομείο, είναι πολύ μεγάλη ηλικία και μας βγάζουν συνεχώς προβλήματα. Το Τμήμα Δασών βρίσκεται σε διαδικασία προσφορών για να αγοραστούν μέχρι το 2020 άλλα 3 υπερσύγχρονα εκχιονιστικά οχήματα. Κλειστοί για όλα τα οχήματα είναι οι δρόμοι Καρβουνά Τρόοδους και Προδρόμου Τρόοδους. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι ανοιχτοί μόνο για οχήματα με κίνηση στους 4 τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιλουστητικές αλυσίδες. Την ίδια ώρα, έσει ο τέλος, είχε η περιπέτεια των 25 τουριστών οι οποίοι εγκλωβίστηκαν το μεσημέρι στο Τρόοδος. Μέλη της αστυνομίας με ειδικό όχημα κατάφεραν να απογκλωβίσουν το λεωφορείο από τα χιόνια και οι τουρίστες επέστρεψαν ασφαλείς στη Λεμεσό.